Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, είναι στο βήμα ο ομιλητής. Παρακαλώ, ησυχία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Πήρε 8 μήνες. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, ότι ήμασταν το κόμμα που ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή τηλεδιάσκεψη, έτσι ώστε να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει γίνει μέσα σε μερικές μέρες. Πήρε 8 μήνες. Έστω και τώρα, καλό είναι που γίνεται. Επιτρέψτε μου και εμένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω χαιρετίζοντας την Παγκόσμια Μέρα για την Καταπολέμηση της Βίας Εναντίον των Γυναικών. Πρέπει να μην στρογγυλεύουμε τις λέξεις, τις φράσεις μας. Δεν πρόκειται για ένδοη οικογενειακή βία, πρόκειται για βία εναντίον των γυναικών από άντρες. Δεν είναι απλά ένα θέμα συμπεριφοράς. Είναι ένα συστημικό ζήτημα. Όπως κάθε κρίση αφήνει πίσω τις πιο αδύναμες στις χώρες του Νότου, η κάθε κρίση αφήνει πίσω της πιο αδύναμες στις γυναίκες. Πιο κουρασμένες, πιο εξουθενωμένες, είτε βρίσκονται στο σπίτι, είτε βρίσκονται στο εργοστάσιο, είτε στο μαγαζί, στο σούπερ μάρκετ και μετά έχουν να πάνε σπίτι να δουλέψουν, αλλά και μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας ως συνήθως νοσοκόμες. Το πρόβλημα δεν είναι απλά ένα ζήτημα συμπεριφοράς, επαναλαμβάνω, θα το πω άλλη μια στιγμή, άλλη μια φορά, είναι συστημικό. Μια σύντομη αναφορά σε κάτι που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το ΜΕΡΑ25 δεν έχει καμία αντίρρηση να χειροκροτήσει έστω και ένα ευρώ να αυξηθεί αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσουμε ότι θα το ψάξουμε το ζήτημα. Και θα το ψάξουμε το ζήτημα γιατί έχουμε κακή εμπειρία με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν ήταν δική σας ιδέα. Εσείς την εφαρμόσατε, σας την επέβαλε η Τρόικα. Είναι ένας όρος της Τρόικας. Ο λόγος γιατί, ποιος ήταν ο λόγος της Τρόικας να επιβάλλει, να φέρει και να επιμείνει στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ήταν ξεκάθαρο όταν διαπραγματευόμασταν με το Διεθνές Νομισματικά Ταμείο και τους υπόλοιπους Τροϊκανούς, γιατί το ήθελαν τόσο διακαώς. Γιατί ήθελαν να μειώσουν την κοινωνική πρόνοια. Ήταν ένας τρόπος να αντικαταστήσουν μια σειρά από επιδόματα με ένα το οποίο θα το δίναν πιο εύκολα σε πιο πολλούς, αλλά πάρα πολύ πιο λίγο, έτσι ώστε να συρρυκνωθεί το κονδύλι το οποίο πήγαινε στην κοινωνική πρόνοια. Οπότε εμείς θα δούμε ακριβώς τι κάνετε και επιφυλασσόμεθα για να απαντήσουμε γι' αυτό, γιατί έχουμε την εμπειρία της χρήσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, έτσι ώστε να γίνεται αναδιανομή της εξαθλίωσης μεταξύ των εξαθλειωμένων. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό με πολύ μεγάλη προσοχή και μου έκανε εντύπωση. Γιατί σήμερα δεν είναι μια κανονική μέρα, μια κανονική εβδομάδα. Πριν έρθω στην αίθουσα, ήμουνα σε τηλεφωνική επικοινωνία με εντατικολόγους που χτες το βράδυ δεν κοιμήθηκαν, δούλευαν μέσα στις εντατικές στην εκλογική μου περιφέρεια στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Κατανοώ την ανάγκη του Πρωθυπουργού και θα έλεγα θαυμάζω και το θάρρος του, κάποιος λιγότερο ευγενής θα έλεγε το θράσος του. Απ' τη μία μεριά να θεωρεί, τον ακούσατε το είπε αυτό, ότι η μεσαία τάξη λέει καταστράφηκε, λέει, μετά το 2015. Καλά σοβαρολογείτε. Δεν μπορεί να το πιστεύετε αυτό, σίγουρα. Άρα δεν σοβαρολογείτε. Άρα υπονομεύετε την ποιότητα του διαλόγου μέσα στη Βουλή. Η μεσαία τάξη καταστράφηκε μεταξύ του 2010 και του 2014. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και βεβαίως την προσποίηση του κ. Πρωθυπουργού ότι έρχεται εδώ να νομοθετήσει. Λες και βρίσκεται σε κανονική χώρα, σε κανονικές συνθήκες. Δεν είναι κανονικές οι συνθήκες. Επαναλαμβάνω, η Βόρεια Ελλάδα έχει πραγματικά γονατίσει. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, σας μεταφέρω το κλίμα μέσα από τις εντατικές, μέσα από τους θαλάμους COVID, έχουν πραγματικά σηκώσει τα χέρια ψηλά για μερικά δευτερόλεπτα από απόγνωση, αλλά μετά με δική τους έκφραση σκυλιάζουν, δεν θα αφήσουν τους ασθενείς να πάνε έτσι και αβοήθητοι πασχίζουν αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, λίγο πριν ανακοινωθεί το δεύτερο lockdown, είχαμε βγει ως μέρα 25 και είχαμε πει στην κυβέρνηση, είχαμε προειδοποιήσει στην κυβέρνηση ότι αντίθετα με το πρώτο lockdown, εμείς δεν πρόκειται να σας στηρίξουμε
εάν δεν ανακοινώσετε μαζί με το δεύτερο lockdown τρία απλά μέτρα. Κανένας μαξιμαλισμός. Καμία πλειοδοσία από το μέρα 25. Τρία πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, προσλήψεις, ένταξη των επικουρικών τόσο των γιατρών όσο και των νοσηλευτών εντός των μονάδων στις οποίες δίνουν τον καλό τον αγώνα καθημερινά και ολονυχτής. Δεύτερον, ένα σύστημα, δημόσιο σύστημα μαζικών τεστ, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταβούμε. Το είχαμε πει και από το Φεβρουάριο αυτό το λέγαμε. Από το Μάρτιο, να περάσουμε από το lockdown, τα οριζόντια μέτρα, σε στοχευμένα μέτρα. Έτσι. Και το τρίτο είναι την επίταξη. Και θυμάμαι όταν πριν από μερικές μέρες ήταν, πώς ήτανε, δύο εβδομάδες, ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, του μίλησα για επίταξη, γιατί στη μάχη πάνω προχωράς σε επιστράτευση, σε επίταξη των ιδιωτών και δεν μπαίνεις σε διαπραγμάτευση μαζί τους. Και στην απάντησή του, στην τριτολογία του μάλιστα δεν είχα τη δυνατότητα να το απαντήσω, είπε το πίστευτο ότι αν το είχαμε λέει κάνει από το Μάρτιο θα μας είχε κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Ποιος μίλησε για το Μάρτιο και ποιος μίλησε για πάρα πολλά χρήματα. Καταρχάς μιλήσαμε για τώρα και δεύτερον, άλλο ενοικίαση, άλλο επίταξη. Τέλος πάντων, όχι γέγονε γέγονε, είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Το ΜΕΡΑ25, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, θα σας δώσει άλλη μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να σας στηρίξουμε τουλάχιστον βαρχυπρόθεσμα. Καταθέσαμε σήμερα μία τροπολογία ευθύνης, μετριοπάθειας και αποτελεσματικότητας. Καλό την κυβέρνηση και καλό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρακαλώ να κοιτάξετε αυτά τα τρία σημεία της τροπολογίας. Είναι τα ελάχιστα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Πρώτον, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και το σχολίωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την μονιμοποίηση των γιατρών που είναι στις ΜΕΘ. Εμείς θα λέμε το εξής. Είναι απαράδεκτο να μονιμοποιηθεί ο γιατρός, και είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που είναι μη μόνιμοι στις ΜΕΘ, υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλοί, αλλά είναι απαράδεκτο να μονιμοποιηθεί, να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ο συγκεκριμένος γιατρός ή συγκεκριμένη γιατρός, αλλά ο νοσηλευτής με τον οποίο πασχίζει ολονυχτής και ολημερής, γυρνάνε τους διασωληνωμένους με κίνδυνο της δικής του ζωής, δίπλα-δίπλα, μαζί, ο επικουρικός νοσηλευτής αυτός να μην ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οπότε, να είμαστε ξεκάθαροι. Στήριξη θα έχετε στο βαθμό που εντάξετε στο Εθνικό Σύστημα της Υγείας όχι μόνο τους γιατρούς, αλλά και τους νοσηλευτές. Και ένας δεύτερος διχασμός που προσπαθείτε, και αυτό είναι απαράδεκτο, μεταξύ των γιατρών και των νοσηλευτών που είναι στις ΜΕΘ και των άλλων που είναι δίπλα. Τις προηγούμενες μέρες βρισκόμουν στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, και συζητούσα με έναν διοικητή, συγγνώμη, που εσείς διορίσατε. Δικό σας, του δικού σας χώρου. Ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, μιλήστε του. Ο οποίος μου εξήγησε, όταν τον ρώτησα, στις περιόδους που προσθέτετε μονάδες κλίνες στις ΜΕΘ και δεν έχετε καινούριο προσωπικό, αυτές τις κλίνες ποιο προσωπικό τις εξυπηρετεί? Και μου εξήγησε ο δικός σας διοικητής, κύριε Βαρουφάκη, είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι ΜΕΘ και οι μονάδες που δεν είναι ΜΕΘ, γιατί κάποιοι που ήταν στις ΜΕΘ τα προηγούμενα χρόνια και οι επικουρικοί έχουν μεταφερθεί σε άλλες μονάδες. Και αυτοί έχουν την γνώση και την εκπαίδευση για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη ΜΕΘ. Και αυτό κάνουμε. Ναι, αλλά εσείς λέτε ότι θα μονιμοποιήσετε αυτούς που βρίσκονται σήμερα στις ΜΕΘ, αλλά όχι τους συναδέρφους τους, τους οποίους θα τους βάλετε στη ΜΕΘ αύριο, οι οποίοι δεν είναι σήμερα στη ΜΕΘ. Προς Θεού. Είναι, νομίζω, απόλυτα λογικό αυτό που ζητάμε. Το πρώτο που ζητάμε. Δεύτερον, επίταξη. Κάνατε κάποιες εικονικές επιτάξεις στη Θεσσαλονίκη. Εκτός τόπου και χρόνου, εκτός θέματος. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, καλά, καταρχάς ας μιλήσουμε θεσμικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός προφανώς μπερδεύει την ενοικίαση με την επίταξη, γι' αυτό μίλαγε για μεγάλο κόστος. Άλλο να υπάρξει αποζημίωση, όπως όταν γίνεται απολωτρίωση ενός χωραφιού για να περάσει ένας δρόμος από μέσα, το κράτος δεν κάνει διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη, τον αποζημιώνει, των νόμιμων ποσών χωρίς διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει επίταξη. Πέραν αυτού, τι επιτάσσουμε και τι πρέπει να επιτάξουμε.
Αυτή τη στιγμή, πάλι θα μιλήσω για την εκλογική μου περιφέρεια, γιατί την ξέρω και πιο καλά, αυτό που υπάρχει άμεση ανάγκη να γίνει είναι επίταξη μεγάλων ιδιωτικών μονάδων. Το Διαβαλγανικό, για παράδειγμα. Όχι κάποιες μικρές κλινικές, οι οποίες είναι άνευ ουσίας η επίταξή τους. Έτσι ώστε, επιτάζοντας μεγάλες ιδιωτικές μονάδες, να υπάρξει αποσυμφόρηση. Αυτές οι μονάδες, το Διαβαλγανικό, δεν μπορούν να μετατραπούν σε μονάδες COVID. Δεν έχουν την εκπαίδευση να το κάνουν αυτό. Δεν έχουν το know-how, την τεχνογνωσία. Όμως μπορούν να αποσυμφορήσουν το Παπα-Νικολάου, το ΑΧΕΠΑ, πώς, μεταφέροντας τις εφημερίες σε αυτά τα ιδιωτικά νοσοκομεία ή, παράδειγμα, επίταξη της αρρωγής ΑΕ, που έχει 200 κλίνες, που ναι μεν δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να δημιουργήσει μονάδες ΜΕΘ για να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα που βουλιάζει, αλλά μπορεί σίγουρα να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ασθενών που βγαίνουν από τις ΜΕΘ, που σήμερα δεν έχουν πού να πάνε. Και σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπεται αυτό που γίνεται σήμερα και το οποίο μου το καταγγέλνουν γιατροί από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα, οι ιδιώτες να επιλέγουν ποιους ασθενείς θα πάρουν και ποιους ασθενείς δεν θα πάρουν. Παίρνουν καρκίνους, δεν παίρνουν εγκεφαλικά. Αυτό σημαίνει η επίταξη, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσετε σε αυτό το μέτρο στο πλαίσιο της τροπολογίας μας. Είναι το δεύτερο κομμάτι του μέτρου, των μέτρων. Μια παρένθεση πριν προβώσω στο τρίτο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως της συμπολίτευσης, μεταφέρω ένα αίτημα του κόσμου, του ιατρικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας. Δεν υπάρχουν, δεν το πίστευα αυτό όταν μου το είπαν, αλλά έτσι είναι, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης στην επιτροπή σας, των επιστημόνων, των επιδημιολόγων. Εάν υπήρχαν, μου λένε, από τον ιατρικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας, θα είχατε εσείς η κυβέρνηση ψυχανεμιστεί πολύ πιο γρήγορα μέσα από τις ενδείξεις από τα λίμματα ότι στη Θεσσαλονίκη θα χάνατε το παιχνίδι. Παρακαλώ πολύ, αυτό είναι μια παρένθεση, είναι ένα κομμάτι της τροπολογίας μας. Εντάξτε επιδημιολόγους, εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας, ιδίως της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, στη δική σας επιστημονική ομάδα. Έρχομαι τώρα στο τρίτο μέρος της τροπολογίας μας. Δημόσιο δίκτυο μαζικών τεστ, ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό το λέμε ως μέρα 25. Έχετε κουραστεί, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να μας ακούτε. Από το Μάρτιο το λέμε αυτό. Και δεν το κάνετε. Στην τροπολογία μας, επειδή δεν είμαστε μαξιμαλιστές και καταθέτουμε μια τροπολογία που πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούν να την οικειοποιηθούν, να την υιοθετήσουν και υπερψηφίσουν όλοι σε αυτή την αίθουσα και όλες, μιλάμε για το πρώτο βήμα, το οποίο είναι κάτι πολύ απλό. Δέσμευση εκ μέρους της κυβέρνησης για εβδομαδιαία τεστ στα νοσοκομεία, στα γυροκομεία, στις φυλακές και στις δομές της προσφυγικής. Είναι έπρεπε αυτό να γίνεται από το Μάρτιο. Δεν πειράζει. Ας γίνει σήμερα. Και να είναι το πρώτο βήμα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το απαραίτητο δημόσιο δίκτυο μαζικών τεστ του ΕΣΥ, ώστε ολόκληρος ο πληθυσμός ή μια μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού να ελεγχθεί με μαζικά τεστ, για να μπορέσουμε να πάμε από τα οριζόντια μέτρα, το lockdown, στην ενεργητική στοχευμένη πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει για εμβολιασμό. Πώς θα γίνει ο εμβολιασμός? Έχετε πλάνο? Αν έχετε, γιατί δεν το μοιράζεστε μαζί μας? Ζήτησε ο κύριος Πρωθυπουργός να βοηθήσουμε κι εμείς της αντιπολίτευσης να καλλιεργηθεί το κλίμα εκείνο το οποίο θα δώσει στους πολίτες την αίσθηση ότι το εμβόλιο είναι κάτι που πρέπει να γίνει και εμείς θα το κάνουμε αυτό. Εσείς οργανώνετε το σύστημα των εμβολιασμών. Μιλάτε για πάνω από 1000 κέντρα. Πού είναι αυτά? Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία τα οποία μου στείλαν χτες από το Βερολίνο, από το Υπουργείο Υγείας. Επιτρέψτε μου να σας πω, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε, ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε ένα τεστ προσομοίωσης σε ολόκληρη τη Γερμανία. Ένα τεστ προσομοίωσης, στο οποίο συμμετείχε ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός, ο Γερμανικός Στρατός και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σε αυτή την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν χώροι μεγάλοι, χώροι στους οποίους να μπορούν να υπάρχουν μεγάλα ψυγεία, γιατί ξέρετε πολύ καλά το θέμα, το πρόβλημα με την ανάγκη να κρατηθούν τα εμβόλια σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Στόχος της προσομοίωσης είναι να δουν αν μπορούν σε κάθε ένα από αυτά τα κέντρα να εμβολιάζουν 120 ασθενείς την ώρα, δηλαδή 1.500 ημερουσίως, λαμβάνοντας δεδομένο ότι για να γίνει αυτό νόμιμα και σωστά, χρειάζεται μια διαδικασία. Χρειάζεται ο πολίτης να έρθει, να γίνει συλλογή των δεδομένων της ή του, να πληροφορηθούν για τα πιθανά ρίσκα, γιατί κάθε εμβολιασμός, κάθε φάρμακο έχει και το ρίσκο του, να υπογραφεί μια φόρμα συνένεσης από τον πολίτη, να υπάρχει μια αίθουσα αναμονής, μια αίθουσα εμβολιασμού, μια αίθουσα ανάνυψης. Στο πλαίσιο αυτής της προσομοίωσης στη Γερμανία, στις 16 περιφέρειες, στα Λέντεν, ξεκινάνε με στόχευση μέχρι τη 16η Δεκεμβρίου να έχουν 8 κέντρα σε κάθε τέτοια περιφέρεια, για να μπορούν να υπολογίσουν ότι θα έχουν 192.000 εμβολιασμούς ημερησίως και ως τη 15η Ιανουαρίου να πολλαπλασιαστούν αυτά τα κέντρα, να χτιστεί αυτό το δίκτυο το δημόσιο σε κάθε γειτονιά, ένα κέντρο ανά 150.000 κατοίκους. Και λένε ότι στο καλό σενάριο της πολύ καλά οργανωμένης Γερμανίας, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχουν φτάσει το 75% του πληθυσμού όσον αφορά τους εμβολιασμούς, που είναι απαραίτητο για να υπάρξει ανοσία του πληθυσμού, τον Ιούλιο. Αυτά στη Γερμανία. Εσείς κύριοι και κυρίες που σας βλέπω εδώ να χαμογελάτε κάτω από τις μάσκες σας, τι πλάνα έχετε γι' αυτά? Δεν έχετε. Αν είχατε, θα τα είχατε μοιραστεί μαζί μας. Και αν δεν τα μοιράζεστε μαζί μας, το ερώτημα τίθεται γιατί δεν τα μοιράζεστε μαζί μας. Η δική μας πρόταση, από την αρχή, και το λέγαμε ως μέρα 25 από τον Μάρτιο εδώ μέσα, δίκτυο κέντρων για μαζικά τεστ σε όλη την Ελλάδα, που μετά θα μεταμορφωθούν, θα μετασχηματιστούν σε κέντρα εμβολιασμού. Δίκτυο μαζικών τεστ που μετασχηματίζεται σε δίκτυο μαζικών εμβολιασμών, που κατόπιν, ελπίζουμε ότι μετά θα έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα της πανδημίας, να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που δεν έχουμε και η οποία αποψηλώνεται συστηματικά τα μνημονιακά χρόνια. Ακόμα και σήμερα πήγα στο ΙΚΑ στην Πύλη Αξίου στη Θεσσαλονίκη και είδα την κατάσταση που επικρατεί σε ένα πρότυπο κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης εκεί. Αυτά που σας είπα, τα τρία σημεία της τροπολογίας μας, είναι τα απολύτως ελάχιστα. Ούτε εγκληματικός μινιμαλισμός τύπου της Νέας Δημοκρατίας είναι, ούτε ο μαξιμαλισμός που βλέπω από το ΣΥΡΙΖΑ, που καταθέτει μια έκθεση ιδεών με την οποία δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά ας μιλήσουμε σήμερα για το τι πρέπει να γίνει αυτή ταύτη τη στιγμή, για τα ελάχιστα, και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό την κυβέρνηση λοιπόν και την αντιπολίτευση να ψηφίσουμε όλοι μαζί αυτή την τροπολογία ως το ελάχιστο. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, φοβάμαι δεν θα το κάνετε. Έχετε χάσει τον έλεγχο της πανδημίας από τη μία μεριά και από την άλλη, για να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώμη, δυστυχώς προχωράτε στην πόλωση και στην επιτάχυνση μιας προσχεδιασμένης βιολίσθησης στον αυταρχισμό. Την περασμένη φορά που βρισκόμασταν εδώ και ήταν και ο Πρωθυπουργός, τότε άκουγες, σήμερα έχει φύγει, μίλησα για σταδιακή διάβρωση της δημοκρατίας μέσα από καυκικό παραλογισμό. Αυτά ήταν τα λόγια μου, βερμπάτι μου. Και αναφέρθηκα στη διάβρωση εκ των έσω που έχουμε δει στην Ουγγαρία, που έχουμε δει στην Πολωνία. Και κάποια στιγμή, όταν προκλήθηκα από βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι μου φωνάζατε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία, η απάντησή μου, αν θυμάστε, είναι ότι οι δικτατορίες πλέον δεν έρχονται με τα τάγκς, δεν γίνονται με τα τάγκς, γίνονται μέσω από σταδιακή μετάλλαξη, διάβρωση και διολίσθηση. Είδαμε πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αν μου επιτρέψετε να το πω όσο πιο ελαφρά την καρδία μπορώ, είδαμε και αυτό το θέαμα με την προβολή ενός τάγκ στο κτίριο της Βουλής. Είναι μια μεταμοντέρνα έκδοση αυτής της ιενεδοποίησης της Ελλάδας. Ντροπή μας. Το τάγκ στον Εύρο
αν θέλετε, να το δω σαν σύμβολο της ασφάλειας της εθνικής και της ελευθερίας. Το τάγκ στην πλατεία Συντάγματος, προβεβλημένο πάνω στην πρόσωψη της Βουλής, είναι μία ντροπή για τον ελληνικό κοινοβουλευτισμό. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνησή σας δοκίμασε τις δυνάμεις σας σε αυτή τη διάβρωση του κοινοβουλευτισμού τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες. Με κορύφωση τη 17 Νοέμβρη. Είδαμε bullying σε βουλευτές. Είδαμε να κάνουν η ανώτατη αξιωματική της αστυνομίας καψώνει σε χιλιάδες νέους ένστολους, νέους και νέες, που τους βάζαν να κυνηγάνε μας 7 βουλευτές που ήμασταν σε πλήρη απόσταση ο ένας με τον άλλον, με τις μάσκες μας, και είχαν τα παιδιά εκεί, τα ένστολα, το ένα πάνω στο άλλο. Τι να κάνουν? Να καταστρατηγούν το άρθρο 62 του Συντάγματος. Φτάσαμε στο σημείο να βάζουν την αστυνομία μόνο και μόνο για να στηρίξουν και να τσιμεντώσουν τη χαλίβδινη αποφασιστικότητα του κυρίου Χρυσοχοΐδη, να λέει αποφασίζομεν και διατάζομεν, και μετά να πηγαίνουμε και σε εισαγγελικές έρευνες επειδή οι βουλευτές δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις. Αυτή είναι μια διολίσθηση την οποία την είχατε σχεδιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί όπως λέγαμε εμείς στο Μέρα 25 προεκλογικά, πριν από τον Ιούλιο του 2019, η επιβολή νεοφιλελεύθερων πρακτικών στο πλαίσιο του μνημονίου θα απαιτήσει όλο και μεγαλύτερες δόσεις αυταρχισμού. Το είχατε προσχεδιάσει. Απλά την ώρα που χάσατε την πανδημία, πατήσατε τον γκάζι στον αυταρχισμό και στην ορμπανοποίηση της ελληνικής δημοκρατίας. Είχε σκεπτικό ο παραλογισμός σας. Δεν λέω. Ο απροπροσανατολισμός από τη μία μεριά και η σταδιακή γυψοποίηση της ελληνικής δημοκρατίας. Βάλατε στο γύψο το άρθρο 62 του Συντάγματος, πρώτο. Όταν βάζεις στο γύψο ένα άρθρο του Συντάγματος, μετά βάζεις και τα υπόλοιπα. Χθες το πρωί, νομική σύμβουλος του Μέρα 25 μετέβει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να ζητήσει το πόρισμα της Επιτροπής Επιδημιολόγων της Κυβέρνησης, στο οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρθηκε στο πλαίσιο της απόφασης που έβγαλε ως αντίδραση στη δική μας αίτηση, στο δικό μας αίτημα για ακύρωση των απαγορευτικών μέτρων. Πήραμε το χαρτί αυτό. Είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Δεν το δημοσιοποιούμε γιατί σεβόμαστε τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δίκη του ζητήματος. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση αυτή εργαλειοποιεί τους επιστήμονες τους οποίους επικαλείται. Είναι ξεκάθαρο από το χαρτί που είδαμε. Δήθεν ότι ήταν η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την απαγόρευση της πορείας του Πολυτεχνείου. Είναι ένα χαρτί το οποίο, αν θα το δείτε εσείς, ιδίως όσοι είστε νομικοί, θα ντραπείτε για αυτό το κατάντημα. Και έτσι τι κάνετε? Υπονομεύετε την επιστημοσύνη και το κύρος της Επιτροπής Επιστημόνων που εσείς επικαλείτε. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της ορμπανοποίησης της ζωής μας. Βέβαια ήταν αναμενόμενο, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης. Αφού την περίοδο που καταστρέφατε τη μεσαία τάξη, που ρίχνατε το ΑΕΠ από τα 240 δισεκατομμύρια ή το αφήνατε να πέφτει ή το σπρώχνετε περισσότερο γρήγορα, πιο γρήγορα στην κατηφόρα. Από τα 244 δισεκατομμύρια στα 178 δισεκατομμύρια που παρέλαβα όταν μπήκα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφού παραδώσατε τις εφορίες, την ελληνική στατιστική υπηρεσία, τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια περιουσία, το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το λεγόμενο ουσιαστικά τις μετοχές του ελληνικού δημοσίου στις τράπεζες που ο Έλληνας πολίτης διέσωσε δανειζόμενος από την Τρόικα, αφού τα παραδώσατε όλα αυτά, εν μέσω πανδημίας νομοθετήσατε και το πτωχευτικό νόμο, την ώρα που οι πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα διαμαρτυρίας, άλλη μία διάβρωση της δημοκρατίας αυτή, να προσποιήσετε ότι μπορείτε να νομοθετείτε τόσο σημαντικά πράγματα όταν ο λαός εκεί έξω δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε καν να διαβουλευτεί σε μία συνέλευση, σε μία συνάντηση. Αφού λοιπόν τα κάνατε όλα αυτά, έχετε κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Διατηρήσατε πρόσφατα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας έναν διοικητή ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αρχή του bank run από το Δεκέμβριο του 2014. Μια μοναδική στα χρονικά των κεντρικών τραπεζών
πράξη η οποία θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στην εκπαραθύρωσή του άμεσα. Εσείς τον διατηρήσατε. Καταργήσατε τη διάκριση εξουσιών, μεταφέροντας την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ουσιαστικά στέλνοντας ένα σήμα, ένα μήνυμα στους ανώτατους δικαστές, ότι αν κάθονται ως καλά παιδιά, μια πολύ καλή θέση τους περιμένει. Αναδείξατε σε πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας μια κυρία η οποία θα μείνει στην ιστορία ως εισηγήτρια της ανήκουστης πρότασης ότι η κατάργηση του ελληνικού συντάγματος με τα μνημόνια ήταν συνταγματική. Δεν επιτρέπει το Υπουργείο ταυτόχρονα στον πρόεδρο της Βουλής το αυτονόητο να υποστηρίξει το δικαίωμα των βουλευτών της αντιπρόεδρου της Βουλής να διασχίσει τη Βασιλίση Σοφίας το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου όταν έχουν πλήρως λήξει τα μέτρα από την άποψη ότι έχει ανοίξει η κυκλοφορία, κυκλοφορούν οι πολίτες, οι μόνοι που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, εγκλωβισμένοι σε βίαιο κλειό της αστυνομίας του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ήταν εμείς οι βουλευτές με τη Σοφία Τσακοράφα πρώτη-πρώτη και ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσε καλά με αυτή την συνταγματική εκτροπή, δεν είχε τη δυνατότητα, δεν του το επέτρεπε η κυβέρνηση, να παρεύει υπέρ μέλους του Προεδρείου της Βουλής. Και τώρα μιλάτε για ευθύνη και συνένεση μετά από όλα αυτά. Θέλετε πραγματικά συνένεση? Εμείς εδώ είμαστε. Ξέρουμε να ρίχνουμε και τους τόνους. Ιδού η ευκαιρία. Έχουμε μία τροπολογία. Τρία πραγματάκια. Ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όλων των υπηκουρικών που έχουν μία ελάχιστη προϋπηρεσία, όχι αυτούς που πήρατε χτες, αυτούς που είναι τουλάχιστον 12 μήνες, που έχουν την ειδικότητα και που δίνουν τον αγώνα αυτή τη στιγμή. Εντάξτε τους, όλους. Είτε είναι στη ΜΕΘ, είτε δεν είναι στη ΜΕΘ. Είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές. Δεύτερον, το δίκτυο μαζικών τεστ, το οποίο θα μετεξελιχθεί φυσιολογικά σε δίκτυο μαζικών εμβολιασμών, για τους οποίους υποτίθεται κόπτεστε. Έτσι. Και παράλληλα, επιτάξεις σαν αυτές που είπα. Να φύγουν οι εφημερίες από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για να πηγαίνοντας σε ιδιωτικές κλινικές μεγάλες μονάδες για να αποσυμφορηθούν αυτές οι μονάδες του ΕΣΥ. Αυτά τα τρία πράγματα, εάν εσείς τα κάνετε, εμείς μπορεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψετε από το χείλος του συνταγματικού γκρεμού και της εκτροπής. Φοβάμαι όμως, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, ότι δυστυχώς εμβόλιο για το πέμπτο μνημόνιο, που είναι δεδομένο και το έχουμε εξηγήσει εδώ, δεν θα υπάρξει. Και επειδή δεν θα υπάρξει εμβόλιο για το πέμπτο μνημόνιο, ποιοι ήταν σε αυτή τη Βουλή που το Μάρτιο μιλάνε για ελάχιστη ύφεση 10%, η οποία θα καταλήξει στο 15%, μόνο εμείς του Μέρα 25. Δεν θα υπάρξει εμβόλιο εναντίον αυτών των εξελίξεων και επειδή δεν θα υπάρξει εμβόλιο εναντίον αυτής της κατάρρευσης, δεν υπάρχει και εμβόλιο για το ακροδεξιό DNA της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Thank you.